πρωί ήρθες, το απόγευμα συνέχισες, βρε τέρας, βρε θηρίο αθεόφοβο, το πρόγραμμά σου κανονικά. Παιδιά, 6,5 ώρα το απόγευμα χθες χτυπούσε σαν δαιμονισμένο το κινητό. Εγώ δεν το άκουσα, γιατί είχα μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ποιος ήτανε? Ο Βερίκιος. Ναι. Ο οποίος το μεσημέρι, αυτή είναι η φωτογραφία από το νοσοκομείο, νομίζω. Είχε εισαχθεί και έκανε χειρουργείο. Ιατρικό κέντρο Παλαιοφαλήρου. Ακριβώς. Είσαι στο ιατρικό κέντρο Παλαιοφαλήρου και έκανες κανονική επέμβαση με ολική νάρκωση και μετά με το που συνήλθες. Ολική έκανες. Αφού με σκάσατε. Εμείς σκάσαμε. Με σκάσατε. Εσείς όλοι. Και κυρίως εδώ, αυτόν που έχω δίπλα μου. Εγώ. Αυτόν εσύ τον διάλεξες. Εσείς μου τον στείλατε. Εγώ. Εσύ που τον ήξερες, δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να μου πεις? Μα τον καλά δεν ξέρεις, δεν ρωτάς. Ενώ τώρα άλλαξα. Αν δεν σ' άρεσε, δεν θα τον κρατούσες. Τα έχετε βρει εκεί, τα έχετε τα κοιμιάσει. Αυτό το χειρουργείο έχει μεγάλο παρασκήνιο. Έσπασε ο αφαλός μου, ξέρετε πω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παιδιά, ναι, το ζήσαμε. Άρχισε μέσα εδώ στο στούντιο και μύριζε. Και λέω, από το πολύ το πέρα δόθε του Πετράκου, αρρώστησε ο Πέτρος, είπα. Γιατί είχε μια αφόρητη μυρωδία. Λέω έξω στην Τίνα τη Μόσκου, φέρε κολόνια, ρίξε μέσα στο στούντιο γιατί μυρίζει. Η μυρωδιά συνέχιζε. Και ξαφνικά γίνεται η σύνδεση, καλή ώρα όπως τώρα, και όπως κάνω έτσι τα χέρια, ακουπάω την κοιλιά μου. Και κολλάει το χέρι μου πάνω στην κοιλιά. Παναγία μου, ρε παιδί. Παιδιά, και δεν... Παίρνω τον Πέτρο, τον Δαμιλάκο, στο ταμείο μας, τηλέφωνο, τον χειρουργό. Όχι. Και αυτό προήλθε από τι τελικά? Από το στρες, από τη μεγάλη στενοχώρια και την πίεση με σένα και με όλους τους υπόλοιπους που έχω μπλέξει. Και με εμένα τον επαναστάτη. Ναι, με σένα. Εσύ φταίς. Ειδικά εσύ. Γιατί είσαι ο επαναστάτης. Χωρίς με ψήλο αιτία, χωρίς αιτία, άντε να μην το πω. Παιδιά, έκανε την εκπομπή ο Δήμος εκείνη την ημέρα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Ήτανε κανονικός. Ήμασταν εδώ, κάτω στη δική μας σύνδεση κανονικά. Και ναι. Εμάς μας το έπαιζε εκ των υστέρων. Κατεβαίνουμε στην καφετέρια κάτω. Ξέρετε τι με συγκίνησε εδώ, τα παιδιά. Η πρέτζα από την αίθουσα σύνταξη της τηλεόρασης, που έχει γνώσεις γενικής ιατρικής. Μου λέει, αυτό είναι σοβαρό. Μου λέει, κάτσε κάτω, είχε μαζί της οξυζενέ, μεταντίν, φουζιντίν. Πήραμε τηλέφωνο το Δαμιλάκο στο ταμείο. Και λέει, γρήγορα εδώ. Και γιατί αυτό μπορεί να πάθει σημαντικό σοκ και να... Αντεγιά, έτσι, αντεγιά. Μετά που ολική νάρκωση, πώς μπορέσατε και πήγατε χθες? Ολική έκανες χθες. Δεν σας φάνηκε τίποτα, εγώ δεν το κατάλαβα γιατί δεν το ήξερα. Πώς, δηλαδή, τι είναι για το χειρουργείο. Δεν πήγε κάτω το μυαλό μου, δεν φαινόταν τίποτα. Σκύλι. Εντάξει, παρέκλεινε λιγολεκτικά χθες, δηλαδή αν τον παρακολουθούσες είχε μια... Και το πιο ωραίο, και ήμουνα και όρθιος. Και σκίσαμε και χτες. Και χτες και χτες και χτες και χτες. Αλλά ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτός ο οδοστρωτήρας το πρωί. Τι γίνεται το πρωί, ρε παιδιά? Το δελφινάριο πώς ισοπεδώνει τον έρμα, το λιάγκα και τη σκορδά. Ούτε στο μεγαλύτερο εχθρό σου. Πα. Τέλος πάντων. Θεωρείς ότι είναι κάτι που θα ξεφουσκώσει? Θεωρείς ότι είναι κάτι ενδεικτικό? Καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Αλλά κάτι... Καλή μέρα, παιδιά, από το πρωί φαίνεται. Κάτι το οποίο εμένα δεν μ' άρεσε και πρέπει να το πω, και το διάβασα και όλο στο διαδίκτυο, το θίξαν, ήταν αυτές οι φάρσες, παιδιά, τις οποίες κάνουν στους συνταξιούχους και στους ηλικιαμένους. Και είχαμε, παιδιά, και την απάντηση του ιδίου. Έλεος. Τέλος πάντων, εγώ... Πέτρο, πάντως, να σου πω την αλήθεια, πόσο σε γνωρίζω, δεν περίμενα να σου αρέσουν οι φάσεις. Περίμενα ότι θα το βρεις, ότι θα βρεις ένα αγκαθάκι. Όχι, ρε, εσύ, δεν μπορείς, ας πούμε, να κάθεσαι και να παίζεις με τον πόνο του άλλου. Εσύ όμως, Δήμο, μιας και από μόνο σου πήγες εκεί το θέμα και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας, γιατί εμείς είμαστε και λίγο αυτού του χώρου του πιο lifestyle, εσείς είστε της ενημέρωσης. Ποιο τη ενημέρωση. Άσχετα, αν και εμείς φλερτάρουμε με το δικό σας χώρο, ξέρεις πώς είναι αυτά. Και εμείς με το δικό σας.